Υποδέχομαι σήμερα μία φίλη, την καγκελάριο της Γερμανίας, την κυρία Άγγελα Μέρκελ. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε και τις προηγούμενες φορές και σήμερα στις συνομιλίες μας κυριάρχησε η ειλικρίνεια, η αμοιβαία κατανόηση, η αλληλεγγύη, το πνεύμα συνεργασίας και η αίσθηση ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε και το ελληνικό πρόβλημα και βεβαίως και τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Άλλωστε η Ευρώπη κοινό μας σπίτι είναι και κοινή προοπτική των λαών μας είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Από την πλευρά μου είχα την ευκαιρία να πω στην καγκελάριο ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να τηρήσει τις υποχρεώσεις της και να ξεπεράσει την κρίση. Βασική προϋπόθεση γι' αυτό είναι να βγει από την ύφεση και από την ανεργία που πραγματικά παραλύει την οικονομία της. Και αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ και θα εφαρμόσει τις διαρθρωτικές αλλαγές που από καιρό έπρεπε να είχαν γίνει πραγματικότητα. Όπως επίσης και την δημοσιονομική προσαρμογή που είναι δική μας προτεραιότητα. Δεν είναι μόνον υποχρέωση από τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει. Τόνισα στην καγκελάριο ότι ο ελληνικός λαός ματώνει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι αποφασισμένος να παραμείνει στο ευρώ και να κερδίσει το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας. Δεν ζητάει περισσότερα χρήματα, δεν ζητάει χάρες, το μόνο που ζητάει είναι η ευκαιρία να σηκωθεί στα πόδια του το ταχύτερο, να ξεπεράσει την ύφεση και να πιάσει όλους τους στόχους. Η καγκελάριος από την πλευρά της έδειξε απόλυτη κατανόηση και σεβασμό για τις θυσίες του ελληνικού λαού και τόνισε ιδιαίτερα ότι οι θυσίες αυτές δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Συζητήσαμε για το πώς μπορεί να γίνει αυτό πραγματικότητα στα πλαίσια των αποφάσεων που θα ληφθούν στο επόμενο διάστημα από τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και πέρα από αυτές. Ήδη αναγνωρίζεται από όλους ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα και ότι η εικόνα της στο εξωτερικό έχει βελτιωθεί σημαντικά. Το πιστοποιεί άλλωστε και η χθεσινή αναφορά του Eurogroup στη χώρα μας. Επίσης η αξιοπιστία μας έχει αυξηθεί εντυπωσιακά και η καγκελάριος είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που αυτό το αναγνωρίζουν και θα έλεγα ότι και η επίσκεψή της στην Αθήνα το αποδεικνύει έμπρακτα. Συζητήσαμε ακόμα και αποφασίσαμε πρακτικούς τρόπους στενότερης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η υγεία και η τοπική αυτοδιοίκηση. Και εδώ η Ελλάδα έχει να ωφεληθεί άμεσα από τη γερμανική τεχνική, τεχνολογική και επενδυτική βοήθεια. Η καγκελάριος εξέφρασε την απόφασή της να βοηθήσει την Ελλάδα και ακόμα κατανόησε την ανάγκη να πάρουν τέλος σύντομα οι δοκιμασίες του ελληνικού λαού. Και εγώ με τη σειρά μου υπογράμμισα ότι σε σύντομο χρόνο η επιτυχία της Ελλάδας να ξεπεράσει την κρίση θα καταγραφεί διεθνώς και ως επιτυχία της Ευρώπης να ξεπεράσει την κρίση της και να βγει πιο ενωμένη και πιο ισχυρή. Και έτσι όσοι πίστευαν, εκείνοι που πόνταραν ότι η Ελλάδα θα καταρρεύσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληγεί σοβαρά, θα το χάσουν αυτό το στοίχημα που βάλαμε. Οι Έλληνες έχουμε υπερηφάνεια και φιλότιμο, ξέρουμε να τιμούμε τους φίλους μας. Σήμερα υποδεχθήκαμε μια φίλη της χώρας και ανοίξαμε μια νέα σελίδα στις σχέσεις Ελλάδας και Γερμανίας, αλλά και για την ευρωπαϊκή μας πορεία. Σας ευχαριστώ. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den freundschaftlichen Empfang. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den freundschaftlichen Empfang.
Το ευγενικό καλωσόρισμα. Ήρθε εδώ στην Αθήνα, ανταποκρινόμενη στην επίσκεψη και στην πρόσκληση που μου απίφθινε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά από τη δική του επίσκεψη στο Βερολίνο. Είμαστε εταίροι, είμαστε φίλοι, συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΝΑΤΟ κλπ. Με άλλα λόγια, προσπαθούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα από κοινού. Ήρθα σήμερα εδώ με την βαθιά πεποίθηση και την συνείδηση ότι η περίοδος την οποία βιώνει η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Διανύουν μια πολύ δύσκολη περίοδο, ζητούνται πάρα πολλά από τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πω ότι έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου. Ακούσαμε χθες στο Eurogroup ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα πρόοδου. Καθημερινά υπάρχει πρόοδος στην αντιμετώπιση των δύσκολων προβλημάτων. Είμαι της άποψης ότι παρά το γεγονός ότι η πορεία αυτή είναι τόσο δύσκολη, αξίζει τον κόπο να την ολοκληρώσει η Ελλάδα, γιατί αν δεν το κάνει τώρα, δεν το πράξει τώρα, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δραματικά αργότερα. Είναι λοιπόν κοινό μας συμφέρον, εμείς όλοι στην Ευρώπη, να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας μέσα στην Ευρώπη και να καταδείξουμε στην Ευρωζώνη ότι είμαστε σε θέση να επιλύσουμε από κοινού τα προβλήματά μας, ούτως ώστε να θέσουμε ένα πλαίσιο κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας να μπορούν να ζουν σε ευημερία. Έτσι λοιπόν, σήμερα συζητήσαμε τα επόμενα βήματα μεταξύ μας. Πολλά έχουν επιτευχθεί. Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν. Η Ελλάδα και η Γερμανία πρόκειται πολύ στενά να συνεργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά, δεν είμαστε σήμερα οι εκπρόσωποι της Τρόικας, η οποία έχει σαν καθήκον να ολοκληρώσει, να εκπονήσει την έκθεση την αντίστοιχη, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε όθηση στα διμερή μας θέματα. Έτσι λοιπόν μπορώ να πω ότι στο άτομο του Υφυπουργού, του κυρίου Φούχτελ, είμαστε σε θέση να δραστηριοποιηθούμε στα διμερή μας θέματα, δηλαδή να επιδείξουμε και επιτυχία σε επίπεδο ελληνογερμανικής συνέλευσης και τα θέματα, τα διμερή και τα προγράμματα τα οποία προωθούμε οδεύουν προς μια πολύ σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω και την Task Force υπό την αιγίδα του κ. Ράχενμπαχ, που γίνονται επίσης υπό την καθοδήγηση της Γερμανίας προγράμματα που έχουν σαν στόχο τον εξυγχρονισμό της τοπικής διοίκησης. Είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε αυτά τα κοινά προγράμματα, ανοίγοντας με τον τρόπο αυτό ένα καινούριο κεφάλαιο της ελληνογερμανικής συνεργασίας. Συνολικά συμφωνήσαμε ότι παράλληλα προς τις διορθωτικές μεταρρυθμίσεις, προς τα μέτρα λιτότητας και εξοικονόμησης, φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και έναυσμα για ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν θα στηρίξουμε οτιδήποτε είναι αναγκαίο για να μπορέσουμε να δώσουμε στην Ελλάδα πρόσβαση στις πιστώσεις της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας Επενδύσεων. Έχουμε αυξήσει το κεφάλαιο κατά 10 δισεκατομμύρια. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε βήματα πρόοδου και συνεργασία σε επίπεδο της Επενδυτικής Τράπεζας KfW και θέλουμε ήδη τον Νοέμβριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμφωνήσουμε την μακροχρόνια προοπτική, χρηματοοικονομικές προοπτικές τα επόμενα χρόνια και να διαπιστώσουμε λοιπόν ποια διορθωτικά μέσα, ποιοι πόροι δηλαδή μπορούν να διατεθούν στην Ελλάδα για τα αντίστοιχα προγράμματα. Τα επόμενα χρόνια λοιπόν θα υπάρξει, θα συνεχίσει αυτή η ανταγωνιστικότητα και θα πρέπει να δείξουμε πόσο γρήγορα μπορούμε να αναπτυχθούμε και πόσο γρήγορη μπορεί να είναι η ρυθμή ανάπτυξης και πώς θα μπορέσει η Ελλάδα να σταθεροποιηθεί. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω και τον έφερα προηγουμένως, υπάρχουν πρόοδοι. Μέχρι από το 2009 στο 2011 το πρωτορχικό έλλειμμα από μείον 10% έχει μειωθεί στο μείον 2%. Ένα πρώτο θέμα. Επίσης,
Οι τρέχουσες συναλλαγές και οι εξωτερικές συναλλαγές έχουν επίσης μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία μας δείχνουν με κάθε σαφήνεια ότι πολλά έχουν επιτευχθεί, πολλά τα οποία ήταν αναγκαία για τους ανθρώπους. Πάρα πολύ σκληρά σαν μέτρα, αλλά είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι αυτός ο δύσκολος δρόμος άξιζε τον κόπο. Η Γερμανία θέλει να είναι ένας καλός εταίρος και ένας πραγματικός φίλος.